Πάμε να υποδεχθούμε τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, ο οποίος, πέρα από βουλευτής Σερών, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι κατέχει τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, διεθνών σχέσεων και ούτω καθεξής. Βρέθηκε προσφάτως καλεσμένος στο κόμμα του Ερντογάν στην Άγκυρα. Στον απόϊχο λοιπόν αυτής της επίσκεψης, αλλά και των όσων τεκταίνονται στο Ισραήλ, θα πάμε να του πούμε καλό μεσημέρι. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Είναι στο Στρασβούργο αυτή τη στιγμή, στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Η εβδομάδα αυτή είναι μια γεμάτη εβδομάδα εδώ και αντιλαμβάνεστε ότι μας απασχολούν δύο θέματα. Οι εξελίξεις στο Ισραήλ, αλλά και οι εξελίξεις του Ναγκόρνου Καραμπάχ. Δυστυχώς είναι και οι δύο πολύ σοβαρές υποθέσεις που αντιλαμβάνεστε μονοπλών το ενδιαφέρον όλων των Ευρωπαίων συναδέλφων αυτήν την εβδομάδα εδώ στο Στρασβούργο. Να ξεκινήσουμε λίγο από κάποια. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε τη λέξη συμπεράσματα. Από κάποιες εκτιμήσεις που μπορεί να κάνει κανείς, κύριε Χατζηβασιλείου, με τη δική σας εμπειρία για τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Πρώτα απ' όλα καταδικάζουμε όλοι οι δημοκράτες πολίτες του κόσμου απερίφραστα έτσι και τους επιθέσεις. Η φωνική επίθεση της Χαμάς δεν έχει καμία δικαιολογία και καμία νομοποιητική βάση. Και το Ισραήλ έχει κάθε δικαίωμα στην αυτοάμυνα και στην ασφαλή του συνύπαρξη με όλους τους γείτονές στην περιοχή. Τα πράγματα είναι απλά, κύριε Κατώνα, κύριε Φουσκίδη. Η Χαμάς αυτή τη στιγμή προσπαθεί με κάθε τρόπο να δυναμητήσει το κλίμα για να αποτρέψει την προσέγγιση του Ισραήλ με αραβικά κράτη. Σας θυμίζω ότι πριν από λίγα χρόνια είχαμε τις περιβόητες συμφωνίες του Αβραάμ, μέσα από τις οποίες το Ισραήλ στην ουσία άρχισε να ξανασυνομιλεί με κράτη όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και ούτω καθεξής. Τώρα λοιπόν τελευταία υπάρχει μια προσπάθεια να βρεθεί κοινός τόπος μεταξύ Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας. Εδώ και πολύ καιρό. Ακραίοι... Ακριβώς. Εδώ και πολύ δεν είναι εύκολο. Κύριε Φουσκή, δεν είναι ευθύγραμμη η διαδικασία αυτή. Ναι, αντιλαμβάνεστε μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Όμως υπάρχει μια προσπάθεια. Η Χαμάς λοιπόν, τα ακραία, τα ριζοσπαστικά στοιχεία στο Παλαιστινιακό κόσμο διαφωνούν με την οποιαδήποτε προσέγγιση αραβικών κρατών και Ισραήλ. Άρα λοιπόν η κίνηση αυτή έχει ως πρώτο στόχο να αποτρέψει την επαναπροσέγγιση των Ισραηλινών με αραβικά κράτη. Και το συμπέρασμα ποιο είναι, ότι αυτή ακριβώς η φωνική επίθεση της Χαμάς υποβαθμίζει πρώτα απ' όλα το δίκαιο αίτημα των Παλαιστινίων για δημιουργία εθνικής εστίας στα όρια του 1967. Πολύ πρακτικά το αίτημα των Παλαιστινίων, το δίκαιο αίτημα για κράτος, αυτή τη στιγμή υποβαθμίζεται από τους ίδιους, από την ίδια τη Χαμάς. Των ακραίων Παλαιστινίων. Ακριβώς. Τώρα... Όχι, δεν πετυχαίνουν το στόχο, στρέφονται και εναντίον αυτού του συμφέροντος. Τώρα, κύριε Χατζηβασιλείου, επειδή τα γνωρίζετε πολύ καλά εσείς, έχετε ακούσει τώρα και αυτή την παραφιλολογία που αναπτύσσετε ή μια πιο βαθύτερη ανάλυση, εσείς θα μας πείτε πώς, από ποια οπτική γωνία το βλέπετε. Για τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασαν οι Ισραηλινοί στις πληροφορίες ότι επίκειτο αυτή η επίθεση από τη Χαμάς. Δηλαδή, εάν πράγματι πιάσει και στον ύπνο η Μοσάντ, η οποία είναι η πιο καλά πληροφορημένη μυστική υπηρεσία στον κόσμο, ή εάν, ακριβώς, ή πράγματι αν υπήρξε κάποια, πώς να το πω έτσι, κάποια κολυσιεργία σε ό,τι είχε να κάνει με την αντίδραση του Ισραήλ και ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό, αλλά και τους πολιτικούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης Νετανιάχου, που είχε περιέλθει σε δύσκολη θέση μέσα από αυτή την πολεμική επιχείρηση. Εσείς πώς θα σχολιάζετε όλα αυτά? Η αλήθεια είναι ότι όλοι εντυπωσιάστηκαν από τον τρόπο με τον οποίο το Ισραήλ έτσι έδειξε, μάλλον για να το πω πολύ απλά, χαμηλά αντανακλαστικά στην επίθεση αυτή. Αλλά κανείς δεν μπορεί να είναι βέβαιος ότι συνέβη. Η ιστορία θα μας δείξει στο μέλλον τι έχει συμβεί. Εκείνο το οποίο έχω έτσι ως πρώτο συμπέρασμα είναι ότι αυτή η επίθεση της Χαμάς συσπηρώνει τον δυτικό κόσμο γύρω από το Ισραήλ. Σωστά. Φέρνει το Ισραήλ πιο κοντά σε χώρες, κύριε Φουσκίδη, που δεν ήταν παραδοσιακά πολύ κοντά του. Και έτσι πρέπει να γίνει, για να μην το βάζουμε και ειδικά στην παρούσα συγκυρία, επειδή βλέπω έτσι και μια προσπάθεια να γίνει, ξέρετε, να υπάρχει μια εξισορρόπηση της κατάστασης. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή. Αυτό θα ήταν άδικο. Θα ήταν άδικο αυτό. Και σε εσωτερικό του Ισραήλ, μια και αναφέρετε πολύ σωστά την προηγούμενη παρατήρησή σας, έχουμε μια συσπήρωση και του Ισραηλινού λαού ύστερα από την εσωτερική κρίση που βιώσε η χώρα αυτή στα θέματα της δικαστικής μεταρρύθμισης. Θυμόσαστε ότι μέχρι πριν από λίγο καιρό είχαμε
πάρα πολύ μεγάλες διαδηλώσεις εναντίον της δικαστικής μεταρρύθμισης του Ισραήλ. Αυτό λοιπόν τώρα φαίνεται να περνάει σε δεύτερη μοίρα. Η Ισραήλ είναι πολύ εκπαιδευμένη στις επιθέσεις και πάρα πολύ γρήγορα συσπηρώθηκε γύρω από τον εθνικό στόχο της αυτοάμυνας και της προστασίας. Σίγουρα η κατάσταση για την κυβέρνηση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Γι' αυτό είδατε ότι στην ουσία ζήτησε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας να διευρυνθεί το κυβερνητικό σχήμα και να στέλνει ένα μήνυμα ενότητα. Υπάρχει κίνδυνος, κύριε Χατζηβασιλείου. Από την άλλη, πράγματι μιλήσατε για τη συσπήρωση του δυτικού κόσμου γύρω από το Ισραήλ. Υπάρχει ίσως ο κίνδυνος πολεμικά πια να συσπηρωθούν και γύρω από τη Χαμάς, Χεσμπολάχ και άλλες ακραίες ισλαμιστικές δυνάμεις και να υπάρξει μια γενίκευση και των πολεμικών επιχειρήσεων και της γενικότερης έντασης στη Μέση Ανατολή. Δυστυχώς, και το λέω με πλήρη γνώση, δυστυχώς είμαστε αντιμέτωποι με τον κίνδυνο να ανοίξει η πόρτα του τρελοκομείου στη Μέση Ανατολή. Διότι, εάν οι δυνάμεις της Χεσμπολάχ από το Λίβανο αποφασίσουν να αναμειχθούν ενεργά στη διαδικασία αυτή, τότε η κατάσταση πολύ εύκολα μπορεί να βρεθεί εκτός ελέγχου. Σας θυμίζω δε ότι έχουμε και στον ακραίο κόσμο των Παλαιστινίων ενός ακραίες οργανώσεις όπως είναι η Χαμάς και η Χεσμπολάχ, που είναι στην ουσία παραστρατιωτικές, τρομοκρατικές οργανώσεις, έτσι να κορυδευόμαστε, έχουν μια τέτοια ταυτότητα. Έχουμε και εκεί έναν ιδιότυπο ανταγωνισμό. Ποιος έχει τα πρωτεία στην ριζοσπαστικοποίηση του παλαιστινιακού στοιχείου. Ποιος δηλαδή θα είναι ο πιο ακραίος, ο πιο φανατισμένος. Και εκεί ακριβώς είναι που χάνεται η ισορροπία στον παλαιστινιακό κόσμο. Κύριε Χατζηβασιλείου, κάτι τελευταίο, με δεδομένο ότι υπάρχει αυτή η κατάσταση που βαίνει καθημερινά έτσι επιδεινούμενη, για να το πω. Και επειδή αυξάνονται και οι προειδοποιήσεις για ανθρωπιστική κρίση στη ζώνη των συγκρούσεων, εκτιμάται ότι θα υπάρξει αντίκτυπος σύν το χρόνο στη χώρα μας, στο σκέλος που έχει να κάνει με τις μεταναστευτικές ροές, και με αυτό να κλείσουμε. Είναι ένας πολύ σοβαρός, μια πολύ σοβαρή πιθανότητα αυτή, η κυρία Γκαντόνα, και ήδη έχει τοποθετηθεί και ο καλός φίλος και συνάδελφος ο Δημήτρης Κερίδης, ο αρμόδιος υπουργός, ο οποίος ασχολείται εντελεχώς με το ζήτημα αυτό. Θα σας πω το εξής. Εάν συνεχιστεί το σφαιροκόπημα στη Γάζα και υπάρχει μια διάρκεια σε αυτές τις συγκρούσεις, τότε ναι, είναι υπαρκτός ο κίνδυνος, είναι υπαρκτή η πιθανότητα να αυξηθούν μεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη. Και ποιος είναι ο πρώτος ύποπτος υποδοχής? Η Ελλάδα. Μην κορυδευόμαστε, εμείς είμαστε στην πρώτη γραμμή εδώ. Στην περίπτωση λοιπόν αυτή, εμείς είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο, μελετάμε όλα τα σενάρια και συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι χρειάζεται επικαιροποίηση της συμφωνίας Ευρώπης-Τουρκίας. Γι' αυτό και η ελληνική πλευρά προσπαθεί να συνεννοηθεί με την τουρκική. Το βλέπετε τις τελευταίες ημέρες. Πρέπει η Τουρκία να αναλάβει το βάρος της ευθύνης της, αυτό που της αναλογεί. Δεν μπορεί να διαφορεί απέναντι στους λαδεροδιακινητές και ούτε να κάνει πως δεν βλέπει χιλιάδες παράνομους μετανάστες να διέρχονται από την επικράτειά της και να φτάνουν στα παράλια της Μικράς Ασίας. Η Τουρκία έχει ευθύνη και εμείς την καλούμε να την αναλάβει και να συνεργαστεί για το κοινό καλό. Σας ευχαριστούμε, κύριε Χατζηβασιλείου. Σας χαιρετούμε. Γεια σας. Να είστε καλά. Γεια σας.